Ολοκληρώθηκε το πρωί στο νοσοκομείο Καβάλας η παράδοση του ασθενοφόρου δωρεά του Ερυθρού Σταυρού του Μπάρι της Ιταλίας στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που με τη σειρά του το παρέδωσε στον διοικητή Χρήστο Κοπατσάρη. Η σημαντική αυτή δωρεά ολοκληρώθηκε μετά τις συνεχείς επαφές του Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως Θάσου Προκόπιου και του βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη, ενώ το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης. Κύριε διοικητά, χθες βράδυ επιστρέψαμε από το Μπάρι της Ιταλίας που όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ του τμήματος του περιφερειακού της Απουλίας που έχει η έδρα το Μπάρι του Ερυθρού Σταυρού της Ιταλίας με τον Ερυθρό Σταυρό της Ελλάδος και ιδιαίτερα με το περιφερειακό τμήμα της Καβάλας του Ερυθρού Σταυρού που κατά τα ισχύοντα συμβαίνει να είμαι ακόμα πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος. Επιστρέφοντας λοιπόν, σπέβδουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε την επιθυμία του Δωρητού. Δηλαδή, το αδελφό τμήμα δώρησε το αυτοκίνητο στο τμήμα της Καβάλας με ρητή την επιθυμία του να αποδεχτείτε εσείς τη δωρεά για να το διαθέσετε σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαίτερα με τις ανάγκες του Ιατρικού Κέντρου Ελευθερουπόλεως. Όλα αυτά έγιναν και αυτό πρέπει να υποθεί με τις συνεχείς πολύμινες προσπάθειες, άοκνες προσπάθειες του βουλευτού μας, του κ. Πασχαλίδη. Οφείλω να δηλώσω τα πράγματα όσα ακριβώς έχουν. Εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερη επικοινωνία με το παράρτημα της Ιταλίας. Μετά τις οφειλόμενες ευχαριστίες και από μέρους μας και παρουσία των αδελφών αυτό υποδηλώνει. Προς τον δωρητή Ερυθρό Σταυρό της Ιταλίας και ευχαριστίες και συγχαρητήρια προς τον τοπικό βουλευτή μας. Με πολύ χαρά και συγκίνηση ιδιαίτερη σας παραδίδω το κλειδί του αυτοκινήτου έτσι όπως ακριβώς το παρέλαβα. Έτσι μου το έδωκαν και εγώ το παραδίδω σε εσάς. Θα διατεθεί για το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης. Μπορεί γρήγορα, άμεσα. Υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ταξινόμησης του ασθενοφόρου. Εμείς θα κάνουμε στο το πιο γρήγορα. Ήδη με τον βουλευτή έχουμε μιλήσει να τρέξουμε τις διαδικασίες στην Αθήνα ώστε το πιο γρήγορα να το έχουμε σε λειτουργία. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω και το Σεβασμιότητο, αλλά και ιδιαίτερα και τον βουλευτή για τις ενέργειες, αλλά και την προϊσταμένη του Ερυθρού Σταυρού. Πρώτα απ' όλα για τις ενέργειες που κάνανε προκειμένου να μας γίνει αυτή η δωρεά από τον Ερυθρό Σταυρό και το παράρτημα του Μπάρι, του Ερυθρού Σταυρού της Ιταλίας. Μάλιστα ταξιδέψανε κιόλας την Παρασκευή προκειμένου να το παραλάβουν και να το φέρουν κιόλας εδώ για να το έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον βουλευτή, τον κύριο Πασχαλίδη, όχι μόνο για τις ενέργειες, γιατί το νοσοκομείο εδώ έχει ένα φίλο και έναν άνθρωπο ο οποίος άοκνα τρέχει και δουλεύει και προσφέρει τις υπηρεσίες του προκειμένου να μας βοηθήσει. Να πω ότι με την ευκαιρία δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο, ήταν και η αδερφοποίηση των δύο περιφερειακών τμήματων που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή και των σχετικών πρωτοκόλων. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότητα του Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, γιατί ειλικρινά με συμπαραστάθηκε. Γιατί η γραφειοκρατία και αν δεν ήταν μπορεί να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό Ιταλίας και τον Ερυθρό Σταυρό Παρατήματος του Μπάρι για αυτή την προσφορά. Εγώ αισθάνομαι υπηρέτης του λαού και όχι βουλευτής και προσπαθούμε για το καλό όλων. Να είστε καλά.